Καλησπέρα μάγκες μου, και λέω καλησπέρα γιατί είναι 9 παρά και θα πάμε να φάμε τη μεγαλύτερη βάφλα στην Ελλάδα. Γι' αυτό όλοι like, γραφή, κουμπάκια, τσόρε, με το όλες τις ειδοποιήσεις. Και επειδή η Trapstar δεν μας κάνει τώρα για έξω, λέω να αλλάξω μια μπλούζα. Ορίστε μάγκες, μπλουζάρα, πείτε κάποτε καπάνους. Και θα τρέχει διαγωνισμός στο Instagram μου giveaway. Αυτή εδώ την μπλουζίτσα και γράφει και πίσω σε κάτι μάγκες, πολύ ωραία. Μπείτε τώρα στο post μου στο Instagram και κάτω στην περιγραφή θα έχει όλους τους κανόνες τι να κάνετε. Αλλά τώρα επειδή θα πάω έξω για να φάμε τη μεγαλύτερη βάφλα στην Ελλάδα, πρέπει να σκάσω λίγο καλύτερα. Οπότε μισό λεπτό να αλλάξω. Και όταν λέω να αλλάξω εννοώ με αυτή εδώ την μπλούζα. Ορίστε μάγκες μου, εδώ βλέπετε μπλουζάρα Guess, του Μπανέιρο. Και φύγαμε να φάμε τη μεγαλύτερη βάφλα στην Ελλάδα. Let's go. Αφού μάγκες φύγαμε από το σπίτι και μπήκαμε στο αυτοκίνητο, πήγαμε στο πίσω λιβάδι της Πάρου που έχει αυτή την πανέμορφη θέα της θάλασσας και μετά από λίγο περπάτημα βρήκαμε το μαγαζί και ανεβήκαμε τα σκαλοπάτια του για να βρούμε το τραπέζι που είχε κρατήσει ο πατέρας μου και να φάμε τη μεγαλύτερη βάφλα στην Ελλάδα. Λοιπόν, αφού ανεβήκαμε τα σκαλοπάτια και μπήκαμε στο μαγαζί για να βρούμε τη θέση που είχε κρατήσει ο πατέρας μου, όπως σας είπα λίγο πιο πριν, την βρήκαμε, καθίσαμε και μας έφεραν το μενού για να παραγγείλουμε αυτή την τεράστια βάφλα. Και μετά αφού μας φέραν το μενού, είδαμε πόσο κοστίζει αυτή η τεράστια βάφλα. Και κοστίζει μόλις 16 ευρώ. Και έχει μέσα 3 μπάλες παγωτό και άλλες πολλές εκπλήξεις. Να επισημάνουμε βέβαια ότι η βάφλα ονομάζεται Όστρακο, γιατί είναι το μαγαζίο και τη φτιάχνουν μόνο αυτοί. Και μέχρι να περιμένουμε να έρθει, θα πεταχτούν εδώ οι δύο προηγούμενες βάφλες που είχα ξαναφάει σε αυτό το μαγαζί, τέτοιου είδους, που είναι πριν λίγα χρόνια βέβαια. Αλλά πάμε να τις δούμε εδώ πέρα και να δούμε ποιες είναι οι διαφορές τους. Και εδώ βλέπουμε ήδη την πρώτη τεράστια βάφλα που είχα φάει στη ζωή μου σε αυτό το μαγαζί που είχε πάνω Καπρί, ντόνατς και άλλα πολλά. Ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν μπόρεσα να τη φάω όλη. Και αυτή είναι η δεύτερη βάφλα που έχω φάει σε αυτό το μαγαζί. Και όπως βλέπετε, έχει παραπάνω εκπλήξεις και άλλα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτήν εδώ την είχα φάει. Οπότε πάμε στην τρίτη βάφλα που θα φάμε σήμερα, που είναι και αυτή που παραγγείλαμε και θα δούμε σε αυτό εδώ το βίντεο. Θα τη βαθμολογήσουμε στο τέλος του βίντεο. Γι' αυτό περιμένετε μέχρι το τέλος του βίντεο και κάντε ένα like και μία εγγραφή. Και θέλω να μου γράψετε όλοι κάτω στα σχόλια αν πιστεύετε ότι την έφαγα όλη ή δεν την έφαγα. Όπως σας είπα και πριν, την πρώτη βάφλα δεν κατάφερα να τη φάω, αλλά τη δεύτερη την είχα φάει. Οπότε τώρα τι πιστεύετε, την τρίτη την έφαγα, ναι ή όχι, γράψτε μου κάτω στο σχόλιο. Και μετά πήραμε μια μικρότερη κανονική βάφλα για να τη συγκρίνουμε με τη μεγάλη που αυτήν όμως τη φάγαμε. Και μετά πήραμε και μια κρεπούλα έτσι για το σβήσιμο. Μπαμπά, πόσο του βάζεις, είναι καλό? 10. Ωραίο. Εσύ 20. Για να δούμε. Πόσο. Στα 10. Σε 10. Πόσο στα 10. 20. Στα 10. 10. Ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Κάτσε να δοκιμάσουμε και εμείς από αυτήν. Ωραία. Εγώ ένα 9,5 στα 10. Και ο λογαριασμός για όλα αυτά που πήραμε είναι 40 ευρώ ακριβώς, όπως βλέπετε. Και πήγα από το καπάνω εδώ από το παρελθόν. Ποιο παρελθόν, ρε, από το μέλλον είσαι. Ήρθε η ώρα να βαθμολογήσουμε τη χειρότερη βάφλα vs την καλύτερη βάφλα, μάγκες μου. Έχω αλλάξει κούρεμα, όπως βλέπετε από το βίντεο το στην αρχή στο ίντερνετ, πώς ήμουνα και πώς έχω γίνει. Τι να κάνουμε. Ήρθε η ώρα όμως για να βαθμολογήσουμε τη χειρότερη βάφλα. Σε χειρότερη βάφλα βάζω ένα 7,5 στα 10, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή. Πέρα την πλάκα ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά άμα βάλω 10 στη χειρότερη, στην καλύτερη πόσο θα βάλω? Και ήρθε η ώρα, μάγκες μου, για την καλύτερη. Την καλύτερη, να σας πω την αλήθεια, έχω φάει και καλύτερη. Δηλαδή δεν ήταν αυτό που περίμενα να φάω αυτή τη φορά. Γιατί όπως είδατε στο βίντεο, έχω ξαναφάει άλλες δύο φορές. Η προηγούμενη φορά που είχα φάει, δηλαδή στην ουσία η δεύτερη φορά που έφαγα την ίδια βάφλα, ήταν χίλιες φορές καλύτερη από την τρίτη φορά που έφαγα τώρα τη βάφλα. Οπότε στη δεύτερη φορά βάζω 10 που είχα φάει τη βάφλα. Αλλά τώρα στην τρίτη, επειδή δεν ήταν αυτό που περίμενα,
και το έχουν μειώσει και την ποσότητα και αυτά. Να φτάσει, δεν τις είχα φάει καν τις άλλες προηγούμενες. Και αυτή την έφαγα. Δεν ήταν τόσο μεγάλο τις άλλες φορές. Τις βάζω ένα 9, άντε 9,5 έτσι, για το βίντεο, για τη βάφλα αυτή. Αυτά μάγκες, ευχαριστώ για όλο το βίντεο, like, subscribe και μπείτε στο giveaway που είναι κάτω στην περιγραφή το link, γιατί σε 5 μέρες από τώρα λύγει το giveaway. Let's go, bye.